Φίλε φίλοι, σα καλωσορίζω στο κανάλι μα. Θάνο Κοκάλε Δημοσιογράφο. Επιστρέψαμε όπω βλέπετε στο καταπράσινο στούντιό μα. Κάτι που το επέβαλε και η θερμοκρασία, η οποία έχει πέσει αρκετά και με τον καιρό να δείχνει την άφηξη του φθινοπόρου. Μέσα από εδώ θα δούμε και θα σχολιάσουμε και τα παρακάτω θέματα. Μα πήρε στο λαιμό του ο Κυριάκο. Στο γύρο του κόσμου κάνουν οι δηλώσει Μητσοτάκη στο Bloomberg για τον Πούτιν και την Ελλάδα. Ετοιμάσου για τι συνέπειε. Χαμός με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, νέο χτίμημα από τον πρόεδρο που μέχρι χθε ήταν ο νούμερο ένα επαναστάτης κατά της κυβέρνησης. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υποστηρικτές του. Το είπε ξεκάθαρα το δεξί χέρι του παγκόσμιου αφεντικού, του γνωστού Κλάους. Αυτό μας ετοιμάζουν στο άμεσο μέλλον και αυτή τη ζωή θέλει για εμάς η επανεκκίνηση. Και μας ξεπέρασε ακόμα και η Τσεχία και η Σλοβενία στοιχεία κόλαφος για την κυβέρνηση από την Eurostat. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος που όσο ήμασταν κλειδαμπαρωμένοι και με τα ατελείωτα μέτρα για τον 19 είχε γίνει ο νούμερο ένα αντάρτηστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δηλώσεις τύπου Μητσοτάκη θα σε μπιπ, θα σας κάνω, θα σας δείξω. Εδώ και καιρό όμως έχει μεταμορφωθεί σε έναν άλλον Γιανακόπουλο. Η αρχή έγινε με την συμφωνία εκατομμυρίων μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας που του ανήκει και της κυβέρνησης όταν τότε έκανε και τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων φωτογραφιζόμενος χαμογελαστός μαζί με τους επίσης χαμογελαστούς Άδωνη Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη. Αρκετοί θαυμαστέ υποστηρικτέ του που τον γνώρισαν και τον πίστεψαν μέσα από το προφίλ του στο Instagram με αυτέ τι επαναστατικέ δηλώσει δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν. Ο μέχρι χθε επαναστάτης αγκαζέ να τραπεζώνει την κυβέρνηση αυτή που θα τις έκανε και θα τις έδειχνε. Ένα ακόμα λοιπόν σοκ για όσους πίστεψαν τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ότι θα ανέτρεπε την κατάσταση και ίσως έκανε και δικό του κόμμα ήρθε μέσα από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το Ίδρυμα Παύλος Γιανακόπουλος. Ο πρόεδρος είχε πολλούς καλεσμένους όπως επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι μόνο πολιτικούς από την κυβέρνηση αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους όπως και επιχειρηματίες με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Δημήτρη Μελισανίδη. Ωστόσο, στις περισσότερες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την εκδήλωση, εμφανίζεται να έχει συνεχώς δίπλα του και αγκαζέ τον Κώστα Καραμαλή, παραδίπλα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ δεν έλειψε ο Θάνος Πλεύρης και ποιος άλλος λέτε. Η έκπληξη λοιπόν ήταν μα ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός του Κυριάκου που έλυνε και έραβε με τις υποκλοπές και αναγκάστηκε σε παρέτηση. Μάλιστα νομίζω ότι αυτή πρέπει να ήταν και η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το σκάνδαλο και αυτή έγινε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο στο πλευρό του. Ο πρόεδρος όπως φαίνεται στις φωτογραφίες επέλεξε για καλεσμένους να κάτσουν στο τραπέζι του τον Κώστα Καραμαλή, τον Άδωνη Γεωργιάδη, την σύζυγό του Ευγενία Μανολίδου και άλλους δηλαδή την κυβέρνηση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης πάντως πιάστηκε από τον Φακό, ενώ καθόταν για φαγητό και κρασάκι στο τραπέζι του Γιαννακόπουλου, να φοράει και τη μάσκα του. Μη με ρωτήσετε τώρα πώς έφαγε και πώς ήπιε το κόκκινο κρασάκι, όταν όμως ήρθε η ώρα για χαμογελαστές φωτογραφίες, εμφανίστηκε ξεμάσκοτος. Και αν την πρώτη φορά με τα εγκαίνια μετά από αυτή την συμφωνία που έκανε ο Δημήτρη με την κυβέρνηση ο πρόεδρος εξήγησε τους θαυμαστές του ότι στήθηκε στο φακό μαζί με τους υπουργούς γιατί αυτό απαιτούσαν οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τώρα πώς θα εξηγήσει άραγε αυτές τις νέες εικόνες με χαμόγελα και αγκαλιά με τους κυβερνώντες και μάλιστα να κάθεται και στο ίδιο τραπέζι μαζί τους. Μια εικόνα λένε ότι είναι χίλιες λέξεις, Ωστόσο, εσείς μπορείτε να γράψετε το δικό σας συμπέρασμα που βγάζετε βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες και να το γράψετε με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Στο κανάλι του πρακτορείου Bloomberg φιλοξενήθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλώντας για τις διεθνείς εξελίξεις, την τουρκική προκλητικότητα, τις υποκλοπές αλλά κυρίως για το ουκρανικό. Η δημοσιογράφος που είχε απέναντί του ο Κυριάκος θύμισε ορισμένους δικούς μας κάνοντας τηλεκατευθυνόμενες ερωτήσεις πάσα, έτσι ώστε με τη σειρά του ο Μητσοτάκης να κάνει τις δηλώσεις που είχε σχεδιάσει χωρίς να στριμωχτεί καθόλου. Σχετικά με τις ψευδείς κατηγορίες του Ερντογάν για τις γνωστές επαναοπροωθήσεις, ο Μητσοτάκης απάντησε σωστά όπως δηλαδή έπρεπε να απαντήσει κάθε Έλληνας πρωθυπουργός. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ακριβώς η ίδια όταν συνδύασε τα ελληνοτουρκικά με το ουκρανικό. Δεν πέρασαν λίγες μέρες μετά την κήρυξη της Ελλάδας σε εμπόλεμη κατάσταση από την Τώρα Μπακογιάννη και ο Κυριάκος φρόντισε να το επισημοποιήσει λέγοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πιο συγκεκριμένα για το θέμα αυτό είπε «Δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Μπορείς να δεις τις σχετικές δηλώσεις με ελληνικούς υπότιτλους στο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος 3. Εν τω μεταξύ πρέπει να τονίσουμε ότι το Bloomberg επέλεξε για τίτλο στο βίντεο με αυτές τις δηλώσεις του Κυριάκου την φράση του ότι ο Πούτιν δεν τα πάει καλά στο ουκρανικό μέτωπο. Κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ξεκάθαρο τον πραγματικό σκοπό της συνέντευξης που έγινε σε μια προσπάθεια να χτυπηθεί ο Ρώσο πρόεδρο. Και ποιο λέτε θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία, τι αντιρωσικέ κυρώσει να κλιμακώνει την στάση τη κατά τη Ρωσία. Είναι σίγουρο ότι θα έχει συνέπειε για όλου μα αυτή η νέα στάση, χωρί όμω ποτέ κανεί από εμά να έχει ερωτηθεί. Μετά την προειδοποίηση του Βλάντιμιρ Πούτιν ότι δεν μπλοφάρει και αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει ως απάντηση μη συμβατικές κεφαλές, την ρωσική αυτή θέση ενίσχυσε με δηλώσεις του και ο πρώην πρόεδρος Μετβέντεφ. Ενώστε λοιπόν τα κομμάτια του παζλ, ο Κυριάκος κήρυξε επισήμως την Ελλάδα σε πόλεμο με τη Ρωσία και η Μόσχα προειδοποιεί ότι δεν θα διστάσει αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κατά του εχθρού μη συμβατικές κεφαλές. Όταν όμως τα έλεγα μέσα από εδώ με το που ξέσπασε το Ουκρανικό. Για ενδεχόμενου κινδύνου που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, ορισμένοι αυτοί οι επαγγελματίε σχολιαστέ πάλι με έλεγαν υπερβολικό και πού να ακούσουν τι υπερβολέ που έχουμε για τη συνέχεια του βίντεο. Ο Νόα Χαράρη, για όσου δεν τον γνωρίζουν, είναι το δεξί χέρι του παγκόσμιου αφεντικού, δηλαδή του γνωστού Κλάου, που έχει βραβεύσει τον Κυριάκο ω παγκόσμιο ανερχόμενο ηγέτη. Δίδαξε γράμματα στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως όταν Φίτησε στη σχολή του, τα έχουμε δείξει όλα αυτά σε προηγούμενα βίντεο. Ο άνθρωπο αυτό, με τι δηλώσει που κάνει αρκετά συχνά, λέει κάποια απίστευτα πράγματα για τα σχέδια της επανεκκίνηση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη για όλο τον πλανήτη. Αν δεν μιλούσαμε για τον καλύτερο συνεργάτη του Κλάου, και τι δηλώσει αυτέ τι έκανε ένα άγνωστο, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα τον αποκαλούσαν ω ψε, ξέρετε ποια είναι η λέξη και το πιο πιθανό θα ήταν να τον είχαν πάει μέσα με ζουλομανδία. Ωστόσο, αυτά που λέει δεν είναι ούτε θεωρίε, ούτε τα βγάζει από το στομάχι του, ούτε είναι φανταστικά. Είναι το σχέδιο με αυτά που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα είπε με την δήλωσή του για μια νέα ανθρωπότητα η οποία θα αναβαθμιστεί σε κάτι άλλο. Όποιος δεν ακολουθεί σε αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, με το ζόρι ή χωρίς, ερωτηματικό, θυμίζω το υποχρεωτικό, ξέρετε ποιο, θα μείνει πίσω, θα είναι αόρατος, ανεφουσίας και δεν θα χρειάζεται ούτε για σκλάβος, ούτε για υπηρέτης. Πολλές δουλειές θα εξαφανιστούν και συνεπώς αυτοί που τις έκαναν θα καταστούν ασήμαντοι και άρα θα περισσεύουν. Δεν ξέρω αν αυτή η φράση σας θυμίζει τη φράση Πέτσα που είχε πει ότι όποιος δεν προσαρμόζεται θα πεθαίνει για να γλιτώσω και τον κόμπο και να προλάβω πάλι τους επαγγελματίες σχολιαστές αυτά που ακούσατε δεν είναι δικά μου λόγια είναι δηλώσεις του Χαράρη ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτό που εκπροσωπεί τον γνωστό Κλάου. Δεν χρειάζεται πάντω να πάμε και πολύ μακριά για να δούμε τι μα επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον αν εξελιχθεί έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από αυτούς που κάνουν κουμάντο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 28% του πληθυσμού στη χώρα μας αντιμετωπίζει ήδη κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού την ώρα που η κυβέρνηση επέρεται για τις επιδόσεις της στην οικονομία και τα μέσα ενημέρωση τη λίστα Πέτσα ισχυρίζονται κιόλα ότι η κυβέρνηση μετά την ΔΕΘ έχει και δημοσκοπική άνοδο. Όπω αναφέρει η Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 34%, τη Βουλγαρία με 32% και ακολουθούν η Ελλάδα και η Ισπανία έχοντας και οι δύο ποσοστό 28%. Αντίστοιχα, τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Τσεχία με 11%, τη Σλοβενία με 13% και τη Φιλανδία με 14%. Ποιο θα περίμενε χώρε όπω η Τσεχία και η Σλοβενία ότι θα έρχονταν σε καλύτερη οικονομική μοίρα από εμά. Και πώ αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο από την ελληνική κυβέρνηση με επιδόματα πα, που πα, δηλαδή καθιστούν τον Έλληνα πολίτη απολύτως δέσμιο του κράτους, προσφέροντάς του ένα ψίχουλο ως αντάλλαγμα για αυτά που του στέρισε ο Φούφουτος, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως δεν λένε ότι ξεκίνησε από τα lockdown. Την ίδια στιγμή ο ΔΔΕ έχει αναγάγει τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος από έκτακτες σε τακτικές με το πρόσχημα ότι πρόκειται για συντήρηση του δικτύου. Γι' αυτό το λόγο και ο έχει φτιάξει και μια ειδική κατηγορία από που ενημερώνει για τις περιοχές καθημερινά που δεν θα έχουν ρεύμα. Αυτό δεν είναι βεβαίως κάτι καινούριο, πάντα ο ΔΔΕ έδινε αυτή την ενημέρωση. Καθημερινά υπάρχει ένα πίνακα για να ενημερώνονται οι δημότε και οι κάτοικοι που θα διακοπεί το ρεύμα. Το φαινόμενο όμω αυτό. Εδώ είναι το θέμα μας ότι έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Οι διαστάσεις του φαινομένου είναι τέτοιες που προκαλούν την διαμαρτυρία πολλών πολιτών γιατί εκτός ότι πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβα έχουν τώρα οι πολίτες να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο με διακοπές ρεύματος το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Σε αυτό το σημείο θα υπενθυμίσω τι σας έλεγα για το θέμα αυτό πριν από δύο μήνες σε ένα σύντομο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι Thanos Κόκαλης Δημοσιογράφος 2. Τελευταία, βλέπω το ίδιο όνειρο σχεδόν κάθε βράδυ. Διακοπές ρεύματο εκ περιτροπής, ανανομώ, αναπεριοχή, αναδήμω, με την ίδια λογική και με τον ίδιο τρόπο όπως γινόταν με τον 19 με τα κλειδαμπαρώματα. Και μάλιστα, κάποιοι αναρωτιούνται ή παραπονιούνται γιατί τα δε περιοχή έχει ρεύμα και εμείς δεν έχουμε όπως έλεγαν γιατί εμείς με λίγα κρούσματα κλείσαμε για παράδειγμα και δεν έκλεισε η Αττική Προσπάθησα βλέπετε με τον δικό μου τρόπο με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχετε συνηθίσει στα περισσότερα βίντεο να σας μεταφέρω τι είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε από τον χειμώνα και όπως φαίνεται οδηγούμαστε ακριβώς εκεί. Κρατήστε όμως αυτό το απόσπασμα κάπου αποθηκευμένο γιατί έχω την εντύπωση ότι θα μας ξαναχρειαστεί. Κάπως έτσι φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να ενημερώνεστε πρώτοι για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει πρέπει να κάνετε εγγραφή ή στα αγγλικά subscribe. Αν το έχετε κάνει ήδη πρέπει να ελέγξετε αν παραμένετε και γραμμένοι και αν το κάνατε σωστά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, από εμένα μια πολύ καλή συνέχεια, να είστε καλά, για χαρά!